πάω μπροστά πίσω. Κάτι δεν με βολεύει εδώ. Ποιος έχει δει series workers στο δωμάτιο? Wow. Και εσείς, κύριε Λίβα? Στο production, μήπως? Hey, στο production. Είναι, στο production είναι δύσκολο. Λοιπόν, είναι περίεργο. Λοιπόν, μιας και ταλαιπωρηθήκατε σίγουρα σήμερα να έρθετε, ελπίζω να σας αρέσει η παρουσίαση. Πάμε. Ονομάζομαι Στράτος Παυλάκης, είχα την τύχη να έχω δουλέψει σε αυτές τις εταιρείες. Θα με βρείτε στο Twitter, στο The Hunt, Handle. Και θα μιλήσω σήμερα για το Application Shell. Το Application Shell, το οποίο είναι ένα μοντέλο του χρήσης των Service Workers. Πριν όμως από αυτό, χρειάζεται ένα μικρό intro στο Web Performance. Αυτά εδώ είναι metrics. Σίγουρα αναγνωρίζετε κάποια από αυτά. Ενός πράγματος που λέγεται Critical Rendering Path. Το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την εξής διαδικασία, η οποία χωρίζεται σε δύο άξονες, θα μπορούσε να πει κανείς, στο rendering και στο network. Ο browser ζητάει μια σελίδα, αρχίζει και παίρνει τα bytes πίσω, τα κάνει process, tokenize, process, αρχίζει και φτιάχνει τον DOM. Κάπου εκεί μέσα βρίσκει, για την ακρίβεια υπάρχει ένα δεύτερο thread που λέγεται scanner και προσπαθεί να βρει με regular expressions, χοντρικά, styles και JavaScript, αλλά ας πούμε δεν υπάρχει. Καθώς στήσει τον DOM, συναντάει κάποια styles, κάποια assets, κάποια images, JavaScript, τα κατεβάζει, μπλοκάρει στη JavaScript, παρσάρει το CSS, χτίζει το CSS Object Model, μετά πάει να χτίσει τη JavaScript, την οποία περιμένει, γιατί ποιος ξέρει, ίσως η JavaScript θέλει να έχει access στο CSS Object Model, άρα πρέπει να περιμένει. Τρέχει, συνεχίζει με το υπόλοιπο DOM, συνήθως έχει μείνει λίγο. Καλά, κάπου εκεί ενδιάμεσα έχει κατεβάσει και 17 trackers, έτσι. Αλλά στο τέλος κάνει style, layout, paint, composition στους καινούς browsers. Τώρα εδώ πέρα, συνήθως, μπορεί να συμβεί το εξής. Ιδιαίτερα στο mobile. Το κομμάτι του δικτύου μπορεί να πάρει οσοδήποτε. Και ενώ το πάνω μέρος είναι το μέρος στο οποίο ο browser αξιοποιεί τα assets, το κάτω μέρος στο network είναι ο transporter. Και αυτά τα δύο έχουν μια διαφορά. Ποιοτική διαφορά. Το rendering είναι CPU bound. Επομένως, είναι αρκετά στον έλεγχό μας και δεν έχει τόσο αυτό που θα έλεγε κάποιος φυσικούς προορισμούς. Ενώ το δίκτυο έχει έναν πολύ βασικό περιορισμό. Είναι bound στην ταχύτητα του φωτός. Και τι σημαίνει αυτό? Τι συνεπάγεται? Όπως λέει ο κύριος καθηγητής εδώ, το φως βάζει ένα hard limit στο latency του δικτύου. Τι συνεπάγεται αυτό, κύριε Χάιδα? Φαντάσου, θέλω να φανταστείς τώρα όμως, ένα byte. Εντάξει, μόνο του. Κάθεται στη Νέα Υόρκη. Το byte αυτό. Ωραία. Εσύ θες να το φέρεις σε μία από αυτές τις ωραίες πόλεις. Έχω βάλει και Θεσσαλονίκη εκεί, γιατί το έκανα το τόκο αυτό στο Vox, έτσι. Τι νομίζεις? Τα υπολόγισα μόνος με αυτά τα νούμερα, να ξέρεις. Τη Θεσσαλονίκη εννοώ. Τα άλλα τα πήρα. Λοιπόν, ναι. Για να πάει. Α, το φως ταξιδεύει με την πολύ γνωστή ταχύτητα που είναι εκεί 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα δευτερόλεπτα κτλ. Αλλά πρόσεχε, είναι το θέμα. Ότι αυτή είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Στο fiber υπάρχει κάτι που λέγεται refractive index και ταξιδεύει με το 1, με συγγνώμη, τη μειώνει κατά 60% από τη μάμη. Το οποίο τι σημαίνει, 40% μάλλον, το οποίο τι σημαίνει, ότι το να κάνεις το round trip Νέα Υόρκη Λονδίνο είναι 56 μιλισεκόντ. Σίδνεϊ 160, Θεσσαλονίκη 76. Το οποίο δεν είναι τραγικό. Ωραία, 56 μιλισεκόντ δεν είναι τόσο τραγικό. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Θα ευχόμαστε να είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι, αν πάρουμε το παράδειγμα Λονδίνο-Νέα Υόρκη, ότι έχουμε κάτι που λέγεται TCP. Και άρα ξεκινάμε να κάνουμε ένα connection. Το οποίο είναι σε τρία βήματα. Παπ, συν, συνακ, ακ. Αλλά επειδή δεν είμαστε και τίποτα νουμπάδες, τα έχουμε σε HTTPS τα πράγματα πάνω, σωστά. Άρα, άλλο ένα διπλό round trip. Και μετά και μόνο μπορούμε να αρχίσουμε να στέλνουμε data. Και άρα με το Λονδίνο, που είναι και κοντά, φτάνουμε σε ένα νούμερο για να πάρουμε αυτό το byte,
στα 224 μιλισεκόντ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ωραίο. 224. Αυτός εξυπνάτιας όμως εδώ που είναι έτσι hipster developer, λέει άμα τα στείλω ένα μεγαμπάιτ ολόκληρο, εντάξει με το ένα μπάιτ, μην το πες, μην το εξήγησες. Αν στείλω ένα ολόκληρο μεγαμπάιτ, δεν γίνεται ρε γάμωτο, ούτε αυτό. Γιατί το TCP πάλι, κακός πονοκέφαλος αυτό, έχει κάτι που λέγεται slow start. Το οποίο σημαίνει ότι από τις απαρχές που φτιάχτηκε και έγινε conceptualized αυτό το πρωτόκολλο, για να μην γίνεται congested το δίκτυο, υπάρχει κάτι που λέγεται congestion window. Το οποίο είναι το πόσα data μπορώ να στείλω, όσο και μεγάλη σύνδεση να έχω, σε ένα νέο connection. Και αυτό χτίζει μέχρι να βγει μια ισορροπία. Οι νέοι servers, και πρέπει να έχουμε νέοι servers, και αυτό είναι που συμφέρει να είμαστε στο cloud, γιατί γίνονται αυτά τα updates για μας, έχουν ένα εντάξει μεγάλο window, λέγεται 10. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που ισχύει είναι το εξής. Στην αρχή θα στείλουμε λίγα πράγματα. Μετά το TCP θα το αυξήσει το window και θα μπορούμε να στείλουμε λίγα παραπάνω. Το επόμενο round trip λίγα παραπάνω. Και το καθεξής. Και αν το μετρήσουμε αυτή τη στιγμή, για να στείλουμε 64 kilobyte με το καινούριο initial, το μεγάλο initial congestion window, χρειαζόμαστε 3 round trips. Το πρώτο που είναι και το connection έχει από μόνο του χρειαστεί, μάλλον για το connection χρειαζόμαστε έτσι και αλλιώς 224, συν 2 πάμε στα 340. Σωστά. 36. Άρα το νόημα εδώ είναι ότι ακόμα και για μικρά payloads το network έχει ένα πρόβλημα, βάζει ένα limit. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Α, πριν από αυτό. Εντάξει ρε παιδί μου, εκατοντάδες από milliseconds, πόσο άσχημο μπορεί να είναι, μπορεί να έχουμε μια τάξη μεγέθους, πόσο γρήγορα πρέπει να πάμε. Αυτή η μελέτη, την οποία πολύ διαισθητικά, αν δείτε τα νούμερα θα δείτε ότι είναι αλήθεια, είναι ότι οτιδήποτε πάνω από 100 milliseconds είναι αντιληπτό. Ακόμα και στα animation, στα πάντα. 100 με 300, ανεκτό. Feels fast. Μετά είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, δουλεύει το μηχάνημα, κάτι έχει να κάνει. Και μετά είναι αυτό που βλέπεις αθλητικά. Σωστά. Ή κάτι άλλο, τέλος πάντων. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε με το κύριο δίκτυο. Γιατί, okay, το να μειώσουμε τα assets και να στέλνουμε μικρότερες εικόνες, λιγότερη Java κτλ. Είναι σαφέστατα πάρα πολύ καλό. Αλλά αυτά δεν είναι καν τα hard limits. Αυτά δεν είναι καν τα hard limits. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για τα hard limits του δικτύου. Λοιπόν, πρώτη λύση. Edge caching. Τι πάει να πει αυτό. Αυτό πολύ απλά πάει να πει ότι σε αυτόν τον ωραίο πλανήτη που ονομάζεται Γη, αν εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, αυτό πρέπει να κάνουμε και έχουμε εδώ το server που έχει την HTML, τη CSS, JavaScript, τα images, τα fonts, όλα τα assets. Πρέπει να κάνουμε την εξής δουλειά. Να τα στείλουμε και να τα βάλουμε σε ένα λεγόμενο content delivery network και να τα σερβίρουμε από εκεί. Άρα να είναι πιο κοντά στους χρήστες μας. Άρα μειώνεται το latency. Το φως έχει να ταξιδέψει λιγότερη ταχύτητα. Όμως εδώ για να πετύχει αυτό, ιδιαίτερα στο πρώτο render, βλέπετε το μυστικό στοιχείο, γιατί ήδη το κάνουμε συνήθως για το CSS, για το JavaScript, είναι ότι έχω βάλει και την HTML μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν κάνει για όλα τα, για όλα τα stacks. Πρέπει να είσαι στο λεγόμενο jump stack. Όλη η επικοινωνία να μείνεται μέχρι HR, όλο το άλλο να είναι static, για να μπορείς να το κάνεις host στο CDN. Άρα δεν κάνει για όλες τις λύσεις. Κατά τα άλλα είναι υπέροχη λύση. Άλλο είναι το HTTP2. Το οποίο γενικά, κάποια στιγμή έκανε τεράστιο τόρο, λέμε θα πηγαίνουν όλα πιο γρήγορα HTTP2, τελικά δεν έχει πετύχει ακόμα τόσο πολύ. Γιατί τα sites αποδείχθηκαν πολύ optimized για το HTTP1. Έχουμε μάθει να τα κάνουμε σωστά για το HTTP1. Έχει κάτι όμως το οποίο είναι έτσι ιδιαίτερο. Το HTTP2 push. Το οποίο τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι έχεις το server και το browser, ας πούμε το client. Ζητάς εσύ τη σελίδα. Ξεκινάει, είναι δυναμική σελίδα. Ξεκινάει ο server να την ετοιμάζει. Δουλεύει. Αλλά εν τω μεταξύ σου στέλνει, σου έχει στείλει τα styles και την JavaScript και τα fonts και όλα τα άλλα. Εσύ ζήτησες την HTML. Σου έχει στείλει τα υπόλοιπα και όταν την ετοιμάσει σου επιστρέφει και την HTML. Και αυτό το πράγμα είναι σώνει πολύ μεγάλο χρόνο. Σου σώνει το χρόνο που χρειάζεται το server για να κάνει ουσιαστικά assembly την σελίδα, αν είναι δυναμική. Το τρίτο και το πιο φρέσκο και το πιο διαφορετικό ονομάζεται Service Workers. Το οποίο, τι είναι. Έχουμε τον browser και αυτή τη φορά πάμε και του φυτεύουμε μέσα ένα δικό μας proxy.
Τον έχουμε φτιάξει εμείς αυτό. Ζει μες στο browser. Είναι scoped στο domain και στο path. Είναι ασύγχρονος by spec. Δεν μπορούμε να γράψουμε τίποτα εκεί μέσα που να είναι σύγχρονο. Μπορεί να έχει πρόσβαση στο CAS API και τρέχει σε separate thread. Και οι Service Workers μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι που ονομάζεται Application Shell, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε πώς δουλεύει, βασική του αρχή. Πάμε στο browser, στον οποίο έχουμε μια CAS. Ο browser ζητάει μια σελίδα. Έχετε πίσω σελίδα. Αυτή η σελίδα καθιστά ένα Service Worker. Service Worker με τη σειρά του πάει και κάνει την εξής δουλειά. Ξαναζητάει τη σελίδα αυτή. Και αυτή τη φορά την αποθηκεύει στην CAS. Και εν συνεχεία πάει και ζητάει τα assets. Τα αποθηκεύει και αυτά στην CAS. Αποτέλεσμα, την επόμενη φορά που ο browser θα ζητήσει τη σελίδα και τα assets, θα τα πάρει από την CAS απευθείας. Και όλο το υπόλοιπο δυναμικό content θα το πάρει με XHR, fetch κτλ. Εδώ τι κερδίζουμε. Αυτό, για να γίνει, γίνεται στα πλαίσια του life cycle ενός service worker. Το οποίο είναι λίγο, δεν θα σταθώ πολύ, γιατί υπάρχουν αρκετά tutorials, το επίσημο documentation είναι πάρα πολύ καλό, αλλά περνάει από τρία βασικά στάδια. Κάνει install, κάνει activate και στο τέλος γίνεται redundant όταν ξυλωθεί, όταν αφαιρεθεί. Έχει πολύ σημασία να δούμε το εξής εδώ, ότι αυτό είναι το life cycle του service worker. Στα πλαίσια αυτού του life cycle, το upsell λειτουργεί ως εξής. Την ώρα που ο service worker γίνεται install και πριν γίνει install, περιμένει actual για να γίνει install, εσύ να του πεις ότι πρόλαβες και κάσαρες ό,τι χρειάζεσαι για να ανοικοδομήσεις τη σελίδα χωρίς να έχεις πρόσβαση στο δίκτυο. Εν συνεχεία, οτιδήποτε άλλο θες, όπως ας πούμε runtime πράγματα, μπορείς να τα κασάρεις αφού ο service worker γίνει activate. Και αυτό λέγεται runtime casting, γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέρεις από πριν τι θα κασάρεις. Τρέχει και μπορεί να του λες οτιδήποτε περάσει από το δίκτυο με βάση κάποια κριτήρια, αν θα το αποθηκεύσει την CAS ή όχι. Και με τη strategy. Τώρα λοιπόν που είπαμε τη θεωρία, πάμε να σου πω μια ιστορία. Πάρτε popcorn, δεν έχουμε πίτσες, φάγατε. Robert, social engineer. Έχει ένα critical path μπροστά του για να κάνει improve. Εντάξει, σκεφτείτε ότι αυτό είναι το project σας. Και είναι λίγο απλό εδώ πέρα, έχει ένα JS αρχείο, ένα CSS αρχείο, δεν έχει trackers. Τέλος πάντων, ιδεατό project. Και σκέφτεται το Robert, ρε παιδί μου, και λέει τι να κάνω. Να φτιάξω το rendering process. Αυτό θέλει refactoring. Refactoring, πώς τους designers εκεί, το να αλλάξουμε την HTML, developers, product owners, άντε βγάλε άκρη εκεί. Καλύτερα να πηδήσω από τον γκρεμό. Τα σου λέει, να πάω στο δίκτυο. Τι να κάνω, πάω edge casting, να κάνω, ωραίο ακούγεται αυτό. Jumps, θα το κάνουμε όλο. Βάζει εκεί μέσα, σκέφτεται μετά DevOps, λέει, βάλω test engineer, developers. Χάλια. Έτσι, επειδή ο push, ωραίο και αυτό το άκουσα στο Velocity πέρσι. DevOps, test engineer, developers. Ρε παιδί μου, δεν βγαίνει, θέλει πολύ επικοινωνία αυτό με ανθρώπους. Δεν βγαίνει δουλίτσα έτσι. Go, service workers, καινούριο πράγμα. Εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Κασάρουν αυτοί πράγματα. Και το HTML το κασάρουν και αυτό. Εξαιρετικά, με ένα-δύο devs γίνεται δουλίτσα. Cross-cut change, σαν μια απλή φέτα τυρί. Δηλαδή, είναι νόστιμη και δεν την καταλαβαίνεις το hamburger. Καταλάβες, έτσι είναι αυτό, θα περάσει απαρατήρητη. Και κάνει eliminate το δίκτυο για πάντα, φίλε. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν έχει πόσο κοντά, πόσο μακριά. Τέλος. Εξαιρετικά. Ακούγεται φανταστική σαν ιδέα. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, το πλάνο λοιπόν είναι. Τι σκέφτηκε ο Ρόμπερτ, κάνει ένα proof of concept γρήγορα. Εντάξει, είναι και γρήγορος εκεί προγραμματιστής. Το χακάρει, το βάζει στο staging, ζητάει από τους συναδέλφους του να του δώσουν λίγο feedback, ρε παιδί μου. Φτιάχνει κάνα δύο bugs στον πολύ που θα βγουν, έφυγε live και διακοπές μετά. Mentality τώρα, πώς το σκέφτεται, ρε παιδί μου, στο μυαλό του μέσα. Πάμε γρήγορα, go fast, break things, αλλά εντάξει, go fast κυρίως. Minimum changes και involve as few as possible. Λοιπόν, proof of concept. Τι περιλαμβάνει αυτό. Βασικά, έχεις ένα site δυναμικό τυπικά, έτσι, το κάνει είναι server-side rendered. Πρέπει να πας πολύ meticulously, ρε παιδί μου, να κόψεις τώρα αυτά που τα πράγματα που είναι server-side rendered για να τα αφαιρέσεις. Δηλαδή, θα πας να βγάλεις τα tags,
αυτό κάνω έτσι κι αλλιώς, βάλει ένα tag manager, μην είσαι νουμπάς. Εντάξει, αλλά μετά πρέπει και όλα τα πράγματα που κάνει server δυναμικά να τα βγάλεις. Αυτά θα τα φέρεις με HR μετά, σωστά. Παπ, φεύγει το προφίλ, φεύγουν αυτά τα κομμάτια, το κάνεις αυτό. Και μετά σκέφτεσαι και λες, εντάξει ρε παιδί μου, αυτοί όμως που δεν έχουν service goal και ζυμπράζοντα θα πηγαίνουν ακόμα πιο αργά. Γιατί το service side rendering ήταν καλό, το βάζαμε επίτηδες. Σωστά, ναι. Τι κάνουμε εκεί, η λύση είναι ότι πρέπει να φτιάξεις δύο σελίδες. Τη μία την παραδοσιακή που κάνει service side rendering και ο service goal να μην ζητήσει να κασάρει αυτή, αλλά να κασάρει μια ιδιαίτερη, δική του σελίδα. IndexL. Το οποίο σαν μια καινούργια σελίδα στο σύστημα, δεν είναι στα minimal changes που θέλετε στο mentality, αλλά δεν πάει στο διάλογο, προχωράμε. Το κακό είναι ότι χρειάζεται να αναμίξεις και άλλους developers. Εντάξει, παιδί μου δεν πάει according to plan, ακριβώς. Έχει μια παρέκκληση, καταλαβαίνετε. Αλλά το σε κώδικα είναι contained το πράγμα, έτσι. Αυτό είναι και βανίλα. Εγώ σας προτείνω να ασχοληθείτε να χρησιμοποιήσετε το Workbox, που είναι ένα φανταστικό library το οποίο τα κάνει απλά αυτά τα πράγματα. Αλλά τι, πολύ απλά, ρε παιδί μου, του λες αυτά είναι τα αρχεία που να κασάρεις. Όταν γίνει το install event, έτσι είναι. Αυτό είναι κανονικό, δουλεύει δηλαδή να το πάρεις. Εντάξει, δεν ορκίζομαι, αλλά πρέπει να δουλεύει. Περίμενε, λέει στο event, μην κάνεις completion. Κάσαρε πρώτα αυτά που θα σου πω από πάνω και μετά πες ότι όλα καλά. Και όταν είναι συνεχεία ο browser μεθαύριο ζητήσει τη σελίδα, αν η σελίδα ματσάρει το index, εσύ φέρτε το shell. Παπ. Κομπλέ. Πας στην index, του βάζεις και αυτό εδώ να γίνει Retro Series Walker και έφυγες για τελικό. Staging, πάμε. Το κάνεις deploy, δεν περνάει καμιά ωρίτσα. Νέα, τι έγινε παιδιά. Άνοιξε ο βίντεο στο site τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε submit direct καμιά φόρμα. Τι είναι, δεν είναι αυτό με το σχέδιο, δεν πήγε καλά. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αν χρησιμοποιείτε CSRF, που όλα τα frameworks θα πρέπει να χρησιμοποιείτε, είναι αυτό που σε προστατεύει, είναι ένα token που είναι σελίδα και σε προστατεύει, ώστε όταν έχεις ανοιχτό ας πούμε, το e-banking εδώ και δίπλα κατεβάζεις ας πούμε Game of Thrones το τελευταίο επεισόδιο από ένα ιδιαίτερο site, είναι αυτό που σε προστατεύει από το ιδιαίτερο site να κάνει κάτι στο άλλο account σου. Εντάξει, ένα request μέσω μιας εικόνας κτλ. Επομένως, καλό είναι που το ξυλώνεις. Απλά το σημαντικό είναι να ξέρεις να το πας σε cookie. Καταλάβες, το πιάσεις αυτό με την εικόνα, cookie. Να το βάλεις σε cookie, έτσι δουλεύει αυτό. Δεν δουλεύει να το βάλουμε στα meta, γιατί κασάρεται και είναι μπαγιάτικο μετά και δεν μπορείς να κάνεις post-formes. Εντάξει, απλά αυτό πρέπει να το πεις όλους τους άλλους developers. Τώρα, παιδιά, αλλάζουμε το infrastructure. Το μάθαν όλοι τώρα. Έγινε χοντρή η φέτα, είναι ζαμπόν, όχι είναι bacon τώρα η φέτα του τυριού. Πάμε staging ξανά. Δεν προλαβαίνει να το στέλνεις, έρχεται πίσω αυτό. Ωπ, λέει, δεν δουλεύει CSS, λέει, δεν φορτώνει καθόλου. Τι έγινε τώρα. Πρόβλημα πάλι. Ο pack responses, παιδιά. Ακούστε τι γίνεται. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ένα request, το οποίο θα γίνει με τη fetch, το οποίο είναι το επίσημο API, την κανονική fetch, έτσι, που χρησιμοποιεί ο service worker για να φέρει resources, εάν τα φέρει από κάποιο origin, από διαφορετικό origin από το host origin, και αυτό δεν είναι course enabled, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν βλέπει status, δεν έχει access στο headers και δεν έχει access στο body. Σωστό. Και αυτό είναι σίγουρο ότι μάλλον θα το έχεις αν έχεις τα assets στο CSDN, που μάλλον τα έχεις. Υπάρχει όμως ένα workaround που σου λένε να κάνεις αυτό εδώ. Σου λέει val to mode no course. Αυτό δεν είναι ότι ο browser πάβει να τον νοιάζει. Αλλά αυτό που κάνει είναι ότι ζητάς εσύ το resource από το CDN, το CSS, και απλά χωρίς να δεις τίποτα γιατί δεν μπορείς να δεις, λέει βάλ το στην κάσα. Βάλ το. Κάνεις αυτή τη δουλειά. Επομένως, αν σου έχει επιστρέψει 404, εσύ αποθήκευσες το CSS την 404 σελίδα. Άρα, πού να φορτώσεις μετά το CSS. Πρόβλημα. Άρα, μαθαίνεις λοιπόν μετά ότι πρέπει να κάνεις course enable και για το CSS. Το CDN, και να το κάνεις έτσι request και define μέσα στη σελίδα σου. Τώρα το μάθανε και οι DevOps. Δεν πάει καλά. Το κάναμε deploy όμως και αυτή τη φορά δεν είχαμε άμεσα νέα, επομένως ώρα να δούμε κάτι details που είχαμε αφήσει, ρε παιδί μου, ξέρεις, να κάνει το wrapping up. Όταν η σελίδα δεν ζητάει από το δίκτυο και έχεις αυτό ένα ωραίο seller, παιδί μου, όταν γίνεται update, παιδί, αλλάζουμε background, πώς ενημερώνεις τους χρήστες. Δεν ξέρω, έχετε πετύχει ίσως σε κάποιο έτσι μοντέρνο site, pivotal tracker, έχετε πετύχει αυτό το app has been updated, click here to reload. Δεν ξέρω ποιος το έχει πετύχει αυτό. Ναι.
Κάθε πότε το κάνεις. Άμα έχεις continuous delivery και κάνεις 11 release την ημέρα, θα του βγάζεις κάθε τόσο μπαμ μπαμ, έγινε update. Και αυτό θα είναι, ξέρεις, το release θα είναι, ξέρεις, ένα fix, ρε παιδί μου, άκυρο. Και αυτό θα λέει, δεν βλέπω τίποτα στα update. Πότε το κάνεις, αυτό είναι πρόβλημα. Backwards compatibility, αν κάνεις ένα update, έχεις αλλάξει κάποια APIs, θα έχει ο άλλος την JavaScript, την οποία καλούσε τα παλιά APIs στο browser, εσύ οι APIs θα έχεις αλλάξει καινούρια, τι θα γίνει εκεί. Πώς το χειρίζεις αυτό. Πρόβλημα. Αυτό είναι χοντρό πρόβλημα. Λοιπόν, το μυστικό εδώ πέρα είναι να το χειριστείς όπως θα έχεις δώσει ένα mobile app. Το οποίο επίσης φεύγει από τον έλεγχό σου. Το βγάζεις στο Play Store, το βγάζεις στο App Store, τελείωσες, δεν το κάνεις control. Εδώ πέρα λοιπόν το μυστικό είναι να βάλεις το cell version, καταρχήν να κάνεις version το cell σου, το series worker σου. Και να το αποθηκεύσεις αυτό στο index.html, στην HTML σελίδα σου. Και να το κάνεις include σε όλα τα requests σε έναν HTTP header. Και κάθε φορά που κάνεις release και deploy, το κάνεις bump αυτό το πράγμα. Και αν είσαι έξυπνος, μπορείς να το κάνεις bump conditionally μόνο αν έχουν αλλάξει κάποια συγκεκριμένα αρχεία. Αν ας πούμε έχει αλλάξει το readme, μην το κάνεις. Μετά πρέπει να πας στο server και να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ κάνω support μέχρι ένα version. Αν με χτυπήσει οποιοδήποτε πίσω από αυτό το version, θα πρέπει να του στείλω ένα ειδικό HTTP error code. Και μετά αυτό που πιστεύει ο Robert ότι πρέπει να κάνετε, είναι να έχετε ένα όριο, ρε παιδί μου, να λέτε στους χρήστες σας το πολύ κάνα 2 φορές τη μέρα ότι έγινε update, εκτός και αν πάρετε πίσω 430, ξέρω εγώ, ή το ειδικό αυτό status, το οποίο σου λέει πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις update ή θα παίξεις. Επομένως, αυτό σίγουρα ανακάτεψε τους product managers. Σίγουρα. Το έχει μάθει όλος ο κόσμος τώρα. Και έχονται και άλλα νέα. Σαφάρι λέει δεν παίζει. Τι λες ρε φίλε. Βγήκε ο 11 ο Σαφάρι. Σαφάρι δεν παίζει λέει. Σαφάρι έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Ενώ υποτίθεται ότι κανείς δεν αναδειάζει την gas, αυτός λέει άσε ρε φίλε και καλά κάνουνε. Μπήκα εγώ σε ένα site τώρα, μου βάλει ένα series worker, κατέβασε τη μάνα σου και τον πατέρα σου μέσα. Δεν ξαναμπήκα ποτέ. Πέρασαν 3 εβδομάδες. Δεν θα μείνουν όλα εκεί στην gas. Όχι. Αυτό τα φέρει μόνο του, άμα την πει για καιρό. Μετά όμως εμάς το cell έλεγε ότι άμα έχω μπει μια φορά, θα είναι εκεί τα πράγματα. Άρα έπαψε να παίζει στο Safari. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί ενώ το cell μας είναι έξω σε ένα browser που μόλις βγήκε. Πώς λοιπόν θα κάνουμε αν register ένα buggy series worker? Πώς θα το κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι μπαμ άμεσος? Η λύση δεν είναι να κάνουμε deploy, ένα fix. Η λύση είναι να έχουμε από πριν φροντίσει να έχουμε 2 special service workers, τους οποίους μπορούμε να τους κάνουμε enable με configuration στο runtime. Να έχουμε ένα που λέγεται no-op και ο οποίος τι κάνει, αντικαθιστά τον κανονικό τον production service worker με τον εαυτό του και δεν κάνει τίποτα, κάθεται, περνάνε τα requests όπως περνάνε έρχονται. Και υπάρχει και το μεγάλο απλό destroyer, έτσι τον είπα, αυτό είναι δικό μου, έτσι. Ο οποίος τι κάνει τώρα, αυτό είναι για δύσκολες καταστάσεις. Κάνει install τον εαυτό του, κάνει unregister τον εαυτό του και σου κάνει και refresh όλα τα tabs τα οποία είσαι ανοιχτά. Εντάξει, είναι destroyer, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, ενδεδειγμένη λύση, αλλά για την κακή περίπτωση. Επίσης, συμβουλή, ειδικό URL purge caches. Εντάξει, για το support, για τα operations. Κάποιος πελάτης έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, πείτε του να καλέσει αυτό το URL και μετά συζητάμε παρακάτω. Και τέλος υπάρχει, επειδή το πρόβλημα αυτό έχει γίνει εμφανές, συζητάτε στο W3C, είναι σε working draft, ένα special header που μπορείς να κάνεις enable κατευθείαν στο site σου και καθαρίζει τα πάντα. Εντάξει, το έχει νομίζω μόνο Chrome, το τελευταίο Chrome το έχει βάλει και το κάνει support, ή Mozilla, δεν θυμάμαι. Αυτά. DevOps involved again. Οι DevOps τώρα έχουν manual ολόκληρο έχουν πάρει τώρα, έτσι. Δηλαδή από το δεν θα του ανακατεύαμε, έχουν πάρει τετράδιο. Πάμε staging ξανά. Τελειώνει, δεν μπορεί. Και λέει ένας, λέει, δεν είναι τόσο γρήγορο, λέει, τελικά. Λέει. Τώρα, αυτό πώς το χειρίζεσαι με τον συνάδελφο αυτό? Τι να του πει ο Ρόμπερτ? Λοιπόν, άμα το καλοσκεφτείτε λίγο, αφαιρέσαμε το server-side rendering. Αποθηκεύσαμε τα πάντα τοπικά, εκτός από τα data, τα πραγματικά που θες να δεις. Αυτό έκανε σαφώς καλύτερο το user perceived performance, αλλά αν μετρήσεις το πότε είδες τα data που θες, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά ακόμα. Έχει, όχι τόσο μεγάλη. Για να πας πραγματικά γρήγορα, πρέπει να πας να γίνεις offline first. Και αυτό να το σκεφτείς, αρχίζεις να παίζεις με αυτήν την ιδέα, στο απλούστερο case, γιατί το complex δεν θέλετε να το ξέρετε, είναι για άλλο talk,
σημαίνει ότι θες να σερβίρεις cast content από την IndexedDB, από τη local storage, εντάξει, κατευθείαν και μετά να κάνεις ένα request στο server, να φέρεις το φρέσκο και όταν έρθει να το εγκαταστήσεις. Άρα βλέπεις ακριβώς την εφαρμογή πώς ήταν έτσι την άφησες τελευταία φορά και μετά από λίγο αυτό το κάνει το Gmail, θα το δείτε. Με το μπαίνετε μέσα, σου δείχνει τα πάντα όπως ήταν πριν και σου κάνει ένα loading. Αυτό όμως σημαίνει ότι αν η εφαρμογή σου έχει authenticated χρήστες, αυτό είναι user-specific content, δεν είναι γενικό content. Και αυτό φέρνει ένα καινούριο πρόβλημα. Μπαίνεις σαν Bob, κάνεις sign out, μπαίνεις σαν Alice, τι βλέπεις? Το content του Bob. Το οποίο είναι πρόβλημα. Εντάξει, εξαρτάται, αλλά συνήθως είναι πρόβλημα. Ναι. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Κάνουμε τα πάντα sign out, clear, γίνεται. Γίνεται ή δεν γίνεται? Πώς πιστεύουν ότι γίνεται? Δεν γίνεται. Γίνεται. Ρε παιδί μου, θα πιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό. Αν πατήσει ο άλλος και κάνει open a new tab, δεν είσαι σίγουρος. Και επίσης, εσύ το εξής. Επειδή οι service workers έχουν scope το domain, εάν εσύ μπαίνει σε subdomain με την ώρα που κάνει sign in, δεν μπορείς από τη sign in ή από τη sign out να καθαρίσει service worker σε subdomain. Άρα έχεις πάρα πολύ σύνδετα προβλήματα. Θα πρέπει να αρχίσεις να αλλάζεις δηλαδή πολύ βασικά θέματα του infrastructure. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για το sign in. Στο sign in είναι λίγο καλύτερα. Θα μπορούσες να πεις ότι ο άλλος με το που πάει στη sign in σελίδα του καθαρίζει το service worker, αν είναι στο ίδιο domain. Αν το sign in δεν τον οδηγεί σε άλλο domain. Και πάλι, έχουμε auth, έχουμε single sign ons. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην λειτουργήσουν. Η λύση εδώ που προτείνει ο Ρόμπερτ είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα personal service worker. Δηλαδή, ο service worker πρέπει να κάνει target το συγκεκριμένο χρήστη. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Τουλάχιστον είναι τόσο εύκολο να το συλλάβει στην αρχή. Δεν θα το δείτε πουθενά σε κανένα παράδειγμα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε ιδανικά όταν κάνει sign in να παίρνει ένα redirect το οποίο να σου πει ότι θα πα σε αυτή τη σελίδα και να σου έχει με κάποιο τρόπο είτε embedded μέσα στη σελίδα, είτε στο URL το ID του χρήστη. Και μετά εσύ, ο service worker που θα σερβίρεις στην πραγματικότητα να προσπαθεί να κάνει match μόνο τη σελίδα με αυτό το ID. Και άρα, αυτό τι σημαίνει τώρα? Αυτό σημαίνει ότι μετά θα πήγαινες και θα έγραφες τον εξής κώδικα μέσα στο service worker. Ότι εγώ δεν θα κοιτάξω να ματσάρω οποιαδήποτε index και να σφέρω το cell. Μόνο αυτή την index. Άρα, αν ο Bob τώρα κάνει sign out και μετά κάνει sign in η Alice, η Alice θα έχει μια άλλη σελίδα, θα γίνει όταν redirect σε μια άλλη σελίδα, η οποία θα έχει άλλο query parameter και επομένως ο προηγούμενος installed service worker, ο οποίος ήταν ο service worker του Bob, δεν θα σερβίρει το upsell. Με το που θα κάνει login η Alice, θα έρθει ο νέος service worker, ο οποίος θα είναι της άλλης ο service worker, θα πετάξει έξω το service worker του Bob και έτσι θα λειτουργήσει. Αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου προφανές. Καθόλου. Έχει πάει και αργά. Πάμε για μπύρες. Το offline first, γενικά, είναι κάτι το οποίο κάνει involve τους πάντες. Και από την υπόθεση αυτή, γιατί μπαίνουμε στον επίλογο, και από την υπόθεση αυτή, τα takeaways που θέλει ο Ρόμπερτ να πάρετε μαζί σας είναι τα εξής. Πρώτον, τα progressive web apps, με τη μορφή του upsell, που είναι και η συνηθέστερη μορφή τους, πρέπει να τα μεταχειριζόμαστε σαν applications και όχι παραδοσιακά σαν σελίδες. Δηλαδή, αλλάζει το mentality εκεί. Είναι σαν να κάνετε κάτι release και ακόμα χειρότερα στο App Store. Επίσης, τα progressive web apps θα σας θυμίσουν ότι το cache invalidation είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Ναι, το ξέρετε όμως αυτό. Δεν ήρθατε σήμερα μέχρι εδώ να σας πω αυτό. Ίσως το σημαντικότερο είναι ότι το performance είναι ομαδική δουλειά και να μην κάνετε το λάθος που κάνει ο Ρόμπερτ, να θεωρήσετε ότι μπορείτε να το βγάλετε όσο να το λιγότερο, πρέπει να γίνουν involved όλη η ομάδα. Το performance δεν είναι ίσως ούτε καν μόνο engineering, είναι product δουλειά. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σε αυτό το talk. Απλά ήθελα δικαιολογία να μιλήσω για service workers. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.